Χαιρετίζω όλους τους καλούς φίλους και φίλες. Θα αφιερώσω αυτό το βίντεο σε ίσως το σημαντικότερο θέμα που μου ζητάτε, το οποίο δεν είναι άλλο από την κατάθλιψη. Πώς η αρχαία ελληνική ιατρική, πώς οι εναλλακτικές θεραπείες αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της κατάθλιψης. Για να ξεκινήσουμε, θα κάνουμε αυτό το οποίο αναφέρουν οι αρχαίοι προγονείς μας, παππούδες μας, αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Πάμε λοιπόν να επισκεφτούμε λίγο τη λέξη καταθλίψη. Απαρτίζεται από δύο λέξεις, κατά και θλίψη. Όπου κατά, για όσους θυμούνται ακόμα τα παιδικά της χρονιά, εγώ το θυμάμαι πολύ μικρό παιδάκι ακόμα, το κατά σημαίνει ολοκληρωτικό, κατά δικό μου, ολοκληρωτικά δικό μου, για ένα παιχνίδι μας παραδείγματος χάρη. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο ένα παιδικό παιχνίδι. Όταν λέμε θλίψη και στην αρχή της βάζουμε τη λέξη κατά, σημαίνει ολοκληρωτική θλίψη, βαθιά θλίψη, κατάθλιψη. Πώς λοιπόν η αρχαία ελληνική ιατρική, οι εναλλακτικές θεραπείες αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός? Θα ξεκινήσω με μία από τις σημαντικότερες αναλύσεις στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την οποία την έκανε ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους που πέρασαν ποτέ από αυτόν τον πλανήτη και μας άφησε μία υπέροχη κληρονομιά. Αίσθηση σκοπού. Τι σημαίνει αυτό? Θα το αναλύσουμε λίγο παρακάτω. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι. Γιατί? Ποια είναι τα κύρια αίτια, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες συνάνθρωποι μας, εκατομμύρια θα έλεγα, αντιμετωπίζουν αυτή τη βαριά νόσο του 21ου αιώνα. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, σε μια εποχή όπου τα υλικά αγαθά είναι σε μεγάλη επάρκεια, υπάρχει μεγάλη πληρότητα. Και χρήματα και σπίτια και αυτοκίνητα και τηλεοράσεις, πλάσμα κατά προτίμηση, ξέρετε εσείς, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Έχουμε στην κατοχή μας δηλαδή πολύ περισσότερα υλικά αγαθά σε σχέση με παλιότερα. Οπουδήποτε περάσω, ακόμα και παιδάκια βλέπω να ασχολούνται με ένα τάμπλετ, με ένα κινητό υπερεξελιγμένης τεχνολογίας και ιδιαίτερα ακριβό. Τι είναι όμως αυτό που οδηγεί όλο και περισσότερο στην ανθρώπου μας να τείνουν, να οδεύουν προς την ψυχολογική υποστήριξη, η οποία εγώ είμαι πολύ υπέρ, αλλά στη χρήση ψυχολογικών φαρμάκων και ακόμα χειρότερα στη χρήση ναρκωτικών, για να μπορέσουν να καλύψουν αυτό το μάταιο, κατά τη δική τους άποψη, ανιαρό, κουραστικό, αλλά κυρίως κενό τρόπο ζωής, τον οποίο δεν αντέχουν πια να ζουν. Τι είναι ακριβώς αυτό που μας λείπει? Τι είναι αυτό που η αμέτρητη αγορά ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπόν συσκευών δεν μπορεί να γεμίσει μέσα μας? Τι είναι αυτό που λείπει από τις ζωές μας, που κάνει ακόμα και ανθρώπους εξαιρετικά επιτυχημένους, κοινωνικά καταξιωμένους, με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, να υποφέρουν από αυτή την ασθένεια? Χαρακτηριστικά, μιλώντας με αρκετούς εξ αυτών, μου λένε ότι νιώθουν να τους κατατρώνε τα ζυζάνια του φόβου, του άγχους. Ανησυχία, θλίψη. Όμως αυτό το οποίο με έκανε και πραγματικά είδα πολύ βαθύτερα το πρόβλημα, είναι η αίσθηση ενός απόλυτου τίποτα, ενός άδειου χώρου, το οποίο νιώθουν να τους κατατρώει, σαν μια άφωνη σκοτεινιά, σαν ένα βαθύ έρευος. Δηλαδή, εγώ θα το χαρακτήριζα σαν πλήρη απουσία φωτός ή καλύτερα πλήρη απουσία σκοπού. Λατρεύω την ψυχολογία, αλλά για να βρω τα πραγματικά αιτία σε ένα τόσο δύσκολο πρόβλημα, θα πρέπει να ψάξω λίγο βαθύτερα. Να καταδυθώ στη μητέρα της ψυχολογίας, τη φιλοσοφία. Στις ρίζες δηλαδή του προβλήματος. Εκεί που τα συναισθήματα καταγράφονται στον ίδιο το γενετικό μας κώδικα. Όπως λέει και ο Αριστοτέλης, τα συναισθήματα της ψυχής έχουν την επίδρασή τους στο σώμα. Και αυτά τα συναισθήματα είναι ικανά
να αλλάξουν ακόμα και την έκφραση των ανθρώπινων γονιδίων. Είναι πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας κλινικά ελεγμένο ότι τα βαριά ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, τα πολύ έντονα καταθλιπτικά συναισθήματα μπορούν να συμβάλλουν δραματικά στη δημιουργία πάρα πολύ βαριών ασθενειών, όπως είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα, αλλά και ο καρκίνος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να κάνει η έννοια της φιλοσοφίας και η αρχαία ελληνική ιατρική, έτσι όπως τη δουλεύουμε εμείς στο Κέντρο Εναλλακτικής Ιατρικής και Ολιστικής Ίασης, για τον άνθρωπο ο οποίος πάσχει από τις ασθένειες του νου. Όπως λέει ο Σενέκας, η φιλοσοφία είναι το μόνο φάρμακο για τις ασθένειες ψυχής. Και εγώ το πιστεύω βαθιά μέσα μου. Ποια όμως είναι η πραγματική λύση για αυτές τις ασθένειες? Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μία από τις κορυφαίες σχολές φιλοσοφίας, την Επικούρια, και έναν από τους παππούδες μας, τον Επίκουρο, ο οποίος θα έλεγα που μας έχει δώσει μια εκπληκτική λύση σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι άλλο παρά η αίσθηση σκοπού. Τι ακριβώς όμως είναι η αίσθηση σκοπού? Είναι ίσως το κυριότερο αγαθό, το κυριότερο φιλοσοφικό μάθημα, το οποίο αντικατοπτρίζει σαν ένας πανέμορφος κρυστάλλινος καθρέφτης τον ιερό σκοπό της ζωής μας, το λόγο για τον οποίο γεννηθήκαμε. Και αυτός ο σκοπός γίνεται ξεκάθαρος όταν αναρωτηθούμε τι μας αρέσει πραγματικά, τι θέλουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, ποιος είναι ο κυρίαρχος σκοπός μας, έτσι ώστε να αλληλεπιδράσουμε μαζί με τους συνανθρώπους μας για το ευρύτερο καλό το δικό μας και το δικό τους, αλλά και όλων των υπολείπων, εκτός από τον άμεσο κύκλο, το κοινωνικό. Να ξέρετε ότι η ενέργεια ταξιδεύει σε όλο το σύμπαν, όχι μόνο στη γη. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαθιά χαρούμενος, φιλοσοφημένος, γεμάτος σταθερότητα, αγάπη. Ασφαλώς θα υπάρξουν και τα έντονα συναισθήματα, αλλά το θέμα είναι ότι θα είναι πολύ περιορισμένα. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Πώς μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε δραστικά ή ακόμα και να εξαφανίσουμε από τις ζωές μας την καταθλίψη? Ασχολούμενοι με το ιερό σκοπό της ζωής μας, με το τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε με το ταλέντο, με το δώρο που μας δόθηκε και στους άλλους ανθρώπους, ώστε να αλληλεπιδρούμε μαζί τους. Είναι το ταλέντο λοιπόν, το τάλαντο που μας δόθηκε από την άπειρη σοφία του σύμπαντος ή Θεό, για όσους είναι πιστοί, όπως ο υποφαινόμενος, και που θέλουμε, αν είμαστε ευτυχισμένοι, να το κάνουμε φανερό και στους άλλους, μέσω του δώρου μας, να εξελίξουμε στο μέγιστο το δυνατοτήτων μας αυτό το δώρο, ώστε να ωφελήσει εκτός από εμάς και τους συνανθρώπους μας, γιατί αυτό το δώρο είναι δικό μας. Άρα αν δεν το εξελίξουμε εμείς, δεν θα το απολαύσουμε όχι μόνο εμείς, αλλά κανένας γύρω μας. Ανακαλύπτοντας λοιπόν τον ιερό σκοπό της ζωής μας, αποκτούμε αίσθηση σκοπού, αυτό που μας λέει ο Επίκουρος. Αποκτούμε έναν αληθινό λόγο ύπαρξης, όπου μέσα από τη συνεισφορά αυτού του ταλέντου, το οποίο αποτελεί δώρο Θεού, το οποίο όμως εμείς έχουμε εξελίξει, γινόμαστε δημιουργικοί. Προσέξτε, το ρήμα δημιουργικός είναι τελείως διαφορετικό. Δημιουργό το ρήμα, συγγνώμη, από το παράγω. Παραγωγική μπορεί να είναι και μια μηχανή, αλλά δημιουργικός μπορεί να είναι μόνο ο άνθρωπος. Όταν κάνεις μια νεαρή δουλειά, μια δουλειά που δεν σε γεμίζει, όταν δεν δημιουργείς, αλλά παράγεις, δουλεύοντας σαν μια μηχανή σε ένα εργοστάσιο, μια άψυχη μηχανή, τότε και η δική σου ψυχή γίνεται άδεια. Γιατί δεν φτιάχτηκες για να δουλεύεις σαν μια μηχανή. Φτιάχτηκες για να δημιουργείς. Γιατί εκτός από ύλη, είσαι και ψυχή. Πάμε λίγο να επισκεφτούμε τη λέξη ψυχή. Φυσιοχή και έχει. Φυσιοχή και έχει. Η ψυχή δηλαδή έχει σαν όχημα τη φύση για να μπορεί να φέρει εις πέρας τον ιερό σκοπό της. Φυσιοχή, φυσιοχή, ψυχή. Αυτή είναι η ψυχή. Δηλαδή η ψυχή η οποία χρησιμοποιεί τη φύση, το σώμα, σαν σώσμα
και όχι σαν σήμα, σώσμα, δηλαδή ενσαρκώνεται μέσω του σώματος για να μπορέσει να ξεπεράσει τα λάθη και τα πάθη και να οδηγηθεί στον ιερό σκοπό, στον απόλυτο ενιαυτό, να οδηγηθεί προς το Θεό, προς τον ιερό εαυτό μας. Αν όμως δεν ακολουθήσω το σκοπό μου, δεν εκμεταλλευτώ τα δώρα μου, δεν τα εξελίξω, πόσο καλά θα νιώθω μέσα μου. Αρχίζετε λίγο να αντιλαμβάνεστε το πώς βλέπει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, παύλα ιατρική, την έννοια της ψυχής και του σώματος. Πόσο αλληλένδεται αυτά τα δύο στοιχεία και ότι αν δεν ακολουθήσω το δρόμο για τον οποίο έχω έρθει σε αυτόν τον υλικό κόσμο, δεν θα είμαι ποτέ ευτυχισμένος, δεν θα είμαι ποτέ χαρούμενος, δεν θα είμαι ποτέ ευδαίμων. Ή δαίμων, ευδαίμων, δαίμων δηλαδή, είναι ο γνώστης. Και γνώστης δεν είναι μόνο ο Θεός, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος έχει εξελίξει τον εαυτό του. Έχει μπει δηλαδή στη φιλοσοφία, έχει μπει στο ηρωικό γένος. Γιατί τώρα ανήκουμε στο σιδηρούν γένος, σύμφωνα με τον Ησίωδο. Γι' αυτό και ο πυρήνας των κυττάρων μας, των ερυθρών αιμοσφαιρίων, είναι από σίδηρο. Τυχαία, φαντάζομαι. Για όσους λοιπόν δεν πιστεύουν ότι αυτά τα πράγματα είναι τυχαία, για να μπορέσουμε λοιπόν να πάμε στο αιώνιο γένος, στο γένος των ηρώων, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη φιλοσοφία. Να ανακαλύψουμε τον ιερό σκοπό μας για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στον ιερό εαυτό μας και να τίνουμε όσο γίνεται πιο κοντά στο θείο στοιχείο. Άρα λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να γίνουμε δημιουργικοί. Γι' αυτό και στην αρχαία Ελλάδα κάθε παιδί, ή σχεδόν κάθε παιδί τουλάχιστον, μάθαινε μία τέχνη. Προσέξτε λίγο τη λέξη τέχνη. Είναι από τη λέξη εχονόη, εχονόη, εχονόηση δηλαδή. Γιατί μόνο κάποιος ο οποίος έχει νόηση μπορεί να ασχοληθείτε, να ασχολείται με τις τέχνες. Μια μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει ένα πίνακα ζωγραφικής με την έννοια που θα τον έφτιαχνε ποτέ ένας άνθρωπος. Να γράψει ένα υπέροχο ποίημα, μια μουσική με την έννοια που θα την έγραφε μια ανθρώπινη ψυχή, τόσο διαφορετική, τόσο γεμάτη, τόσο ικανή να σε εξυψώσει, να σε ανυψώσει προς το θείο στοιχείο. Άρα λοιπόν τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα μάθαιναν μια τέχνη όπως η ποίηση, η μουσική, η γλυπτική, η συγγραφή. Γιατί μόνο όταν ο άνθρωπος, αν ο θρόσκο κοιτάζω ψηλά, δημιουργεί, η ψυχή του γεμίζει. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο πως οι περισσότερες καρδιακές προσβολές συμβαίνουν μεταξύ 9 και 10 το πρωί. Ενώ πηγαίνουμε σε μια δουλειά που συχαινόμαστε, ή ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει να δουλεύουμε σε μια δουλειά η οποία δεν είναι εργασία, είναι δουλειά, είναι δουλεία η οποία προσβάλλει το φως της ψυχής μας που δημιουργεί τέλμα, στάση στην εξέλιξή μας έτσι ώστε να μην μπορούμε πλέον να δημιουργούμε, να μην μπορούμε να εξελισσόμαστε, να μην μπορούμε να συμβάλλουμε στη λύση των προβλημάτων των δικών μας αλλά και των άλλων ανθρώπων. Ποια είναι η λύση? Να γίνουμε εναργείς. Λίγο δύσκολη λέξη. Εναργείς είναι ο σαφής, ο φωτεινός, ο ξεκάθαρος, αλλά και ο γρήγορος, ο δραστήριος, ο δημιουργικός. Άρα αν στραφούμε μέσα μας και γνωρίσουμε τον εαυτό μας, προσέξτε, γνώθησε αυτόν, ανακαλύπτουμε και τον ιερό σκοπό της ζωής μας, ο οποίος θα μας βοηθήσει να γίνουμε εναργείς, λαμπεροί και δημιουργικοί. Για να γνωρίσουμε λοιπόν τον ιερό σκοπό μας, να αποκτήσουμε αίσθηση σκοπού, αίσθημα σκοπού, θα πρέπει να στραφούμε εσωτερικά. Τι μας λέει ο Επίκουρος? Όταν μια ζωή αποκτά αίσθημα σκοπού, αποκτά νόημα και απαλλάσσεται από άγχη, φοβίες, ανησυχίες, κενότητα, θλίψη, ακόμα και το φόβο του θανάτου. Άρα όσο πιο δημιουργικοί γινόμαστε, τόσο μεγαλύτερο το καλό που μπορούμε να κάνουμε. Τόσο περισσότερα τα προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε. Τόσο πληρέστερη και πιο καταξιωμένη γίνεται η ζωή μας. Γιατί τόσο περισσότερους ανθρώπους βοηθήσαμε. Κάνοντας μια τέτοια ζωή, τόσο πιο γεμάτη και ήρεμη θα γίνει η ψυχή μας. Ο ευγενής, ο ανώτερος σκοπός μας, ο οποίος επιδρά πάντα στον συνάνθρωπο, πάντα στον συνάνθρωπο, είναι μια αλληλεπίδραση για το ευρύτερο καλό, το δικό μας και των συνανθρώπων μας. Το δικό μας και των συνανθρώπων μας. Αλληλεπίδραση. Τι λέει ο Χριστός? Όπου δύο ή τρεις προσεύχονται
για έναν καλό σκοπό, εγώ θα είμαι πάντα ανάμεσά τους. Δεν λέει όπου ένας, ασφαλώς και με τον ένα θα είναι. Αλλά όπου δύο ή τρεις, είναι πολλαπλάσια τα ωφέλη για έναν κοινό σκοπό. Βλέπετε, και η ελληνική φιλοσοφία και η χριστιανική πίστη ταυτίζονται απόλυτα. Μήπως είναι ώρα λοιπόν να δούμε ποιο είναι το πραγματικό μας δώρο, ποια είναι η πραγματική μας εχονόη τέχνη, έτσι ώστε εμείς να τους παραχωρήσουμε το δικό μας δώρο στους συνανθρώπους μας και εκείνοι να μας παραχωρήσουν ύλη, βλέπε χρήμα, ή ευγνωμοσύνη, ή και τα δύο μαζί. Βλέπουμε λοιπόν πως η ζωή μας έχει αξία μόνο αν ακολουθεί τον σκοπό για τον οποίο έχει έρθει σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο της ύλης. Δηλαδή, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε το ταλέντο μας, το ταλέντο που μας έχει δοθεί σαν δώρο, όσο περισσότερο το εξελίσσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας, γιατί δεν υπάρχει τελειότητα, υπάρχει συνεχή εξέλιξη, τέλειος είναι μόνο ο Θεός, τόσο περισσότερα τα ωφέλη που θα έχουμε. Φανταστείτε ένα κατέργαστο διαμάντι. Στην αρχή είναι μαύρο, άσχημο, ούτε καν μπορούμε να καταλάβουμε την ομορφιά του. Όσο περισσότερο όμως ασχολείται, το τρίβει και το επεξεργάζεται ο τεχνίτης, τόσο περισσότερο λαμπρύνεται, λάμπει εκτυφλωτικά. Έτσι κι εμείς. Όσο περισσότερο ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία, με το γνώθις αυτόν, γνωρίζοντας τον ιερό εαυτό μας, γνωρίζοντας τον ιερό σκοπό της ζωής μας, τόσο πιο δημιουργική, γεμάτη χαρά, γαλήνη, ευτυχία και ευδαιμονία γινόμαστε. Μέσω της συνεισφοράς αυτού του ταλέντου, αυτής της τέχνης προς τον συνάνθρωπο. Θυμηθείτε, ευτυχία. Σύμφωνα με τον Κέβιτα, Πίναξ Κέβιξ, η ευτυχία είναι τυφλή και κοφή. Αυτή είναι μία άποψη. Αλλά μην ξεχνάτε, η ελληνική γλώσσα δεν είναι δογματική. Έχει το δοκό, το νομίζω, αλλά έχει πολλές σημασίες. Και μία από τις σημασίες της λέξης ευτυχία βγαίνει από το ρήμα τεύχω, που σημαίνει κατασκευάζω. Άρα την τύχη μου την κατασκευάζω. Πώς την κατασκευάζω? Από τις αποφάσεις, από την προαίρεση που λέει ο Αριστοτέλης, την οποία παίρνω. Προαίρεση. Ίσως το βασικότερο κομμάτι για την επιτυχία. Αυτά θα τα πούμε όμως κάποια άλλη στιγμή. Είναι μέρος από τα σεμινάρια τα οποία κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Εγώ απλά τώρα σας δίνω να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η αρχαία ελληνική ιατρική, η έννοια της ολιστικής ίασης, να αντιμετωπίσει τόσο ψυχοφθόρες καταστάσεις όπως η κατάθλιψη. Ευτυχία λοιπόν. Από το ρήμα κατασκευάζω. Τεύχω, κατασκευάζω. Άρα, η καλή τύχη δεν είναι τίποτα άλλο από μια καλή κατασκευή. Και όπου δυστυχία, δύση του ήλιου, το σκοτάδι, το σκότος, το οποίο εμείς κατασκευάσαμε από τις λάθος επιλογές μας. Προσέξτε, το να κάνεις λάθος δεν είναι καθόλου κακό. Το να μην μάθεις, το να μην παραδειγματιστείς από το λάθος σου είναι το πρόβλημα. Γιατί θα μείνεις στο λάθος και δεν θα φτάσεις ποτέ στον άθλο. Λάθος, άθλος. Ίδια λέξη, απλά αναγραμματισμός. Άρα για να μπορέσεις να φτάσεις στον άθλο, πρέπει να ξεπεράσεις το λάθος. Ναι, κάνε λάθη. Αλλά μάθε από αυτά. Μην μείνεις σε αυτά. Μην τα έχεις σαν έναν αιώνιο τύρανο πάνω από το κεφάλι σου. Αλλά σαν ένα υπέροχο εργαλείο που θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η ζωή μας νόστιμη. Τώρα δεν φταίω εγώ, αλλά αυτή η λέξη με προκαλεί. Νόστιμη από το νόστο. Νόστος είναι η ιερή αγάπη προς την πατρίδα, Και πνευματική πατρίδα, η πατρίδα της ψυχής, είναι ο Θεός. Η επιστροφή προς το θείο στοιχείο. Και πώς μπορούμε να επιστρέψουμε προς το θείο στοιχείο? Ακολουθώντας τον ιερό εαυτό μας, τον ανώτερο εαυτό μας. Και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε τον ιερό εαυτό μας? Έχοντας αίσθηση, αίσθημα, σκοπού. Ανακαλύπτοντας τον ιερό σκοπό της ζωής μας. Άρα όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε το δώρο που μας έχει δοθεί, όσο περισσότερα πράγματα κάνουμε με αυτό το δώρο, όσο περισσότερους ανθρώπους βοηθούμε και αλληλεπιδρούμε μαζί τους χρησιμοποιώντας αυτό το δώρο, όσα περισσότερα προβλήματα λύνουμε με αυτό το δώρο, τόσο περισσότερο γεμάτη θα είναι η ζωή μας και η ψυχή μας. Γιατί όταν δουλεύουμε όλοι μαζί αρμονικά, αρμονία, από το ρήμα αραρίσκω, ενώνω,
Σκεφτείτε λίγο να ενώσω το δικό μου δώρο με το δικό σου, με το δικό του, με το δικό του. Θα μπορέσουμε να κάνουμε τι? Να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αν λοιπόν η ζωή σου δεν είναι γεμάτη, μήπως έχει έρθει η ώρα να ακολουθήσεις τον ιερό σκοπό της ζωής σου. Να αποκτήσεις αίσθημα σκοπού. Να ενώσεις το δικό σου δώρο με τον συνανθρώπων σου. Να χτίσεις την πανίσχυρη ομάδα σου. Να διώξεις από κοντά σου ανθρώπους αρνητικούς, ανθρώπους πνεύμα αντιλογίας, ανθρώπους μίζερους, καταθλιπτικούς, οι οποίοι επιλέγουν να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση και δεν θέλουν, ακόμα και όταν τους δίνεται η ευκαιρία, να εξελιχθούν, να ανέβουν επίπεδο, να ξεφύγουν από το πρόβλημα. Μήπως ήρθε η ώρα να αποκτήσεις ένα βαθύ αίσθημα σκοπού για να μπορέσεις να ακολουθήσεις τον ιερό εαυτό σου? Καλώς ήρθες στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική και τα σεμινάρια μεταμόρφωσης. Γιατί αν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, τότε τα πράγματα που βλέπεις θα αλλάξουν. Καλή συνέχεια σε όλους.